Να συνδεθούμε με τον κύριο Παναγιώτη Καρίδη. Είναι ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών. Κύριε Καρίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, κύριε καθηγητά, από τις εικόνες που βλέπετε με τις ζημιές. Ας ξεκινήσουμε τις ζημιές στη Σάμο και για κτίρια τα οποία φαίνεται να άντεξαν, όπως μας μεταφέρουν άνθρωποι που είναι εκεί στο νησί, και με κτίρια τα οποία δεν άντεξαν. Ναι. Κοιτάτε, κυρίως τα κτίρια που δεν άντεξαν θεωρώ ότι είναι παλιά, ασυντήρητα, εγκαταλελειμμένα και τμήματα αυτών. Ενδεχομένως κάποιες οριζόντιες ρογμές σε καινούρια κτίρια, τα οποία προφανώς δεν έχουν πάθει ιδιαίτερες ζημιές στα καινούρια. Αντίστροφα, στην Τουρκία, νομίζω ότι όλοι είδαμε, μας το έδειξαν τα βίντεο, τη στιγμή της κατάρρευσης αυτού του πολυορόφου κτιρίου. Ναι. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό. Ο καθένας μας, και μη ειδικός να είναι, μπορεί να δει και να πει και να διαπιστώσει ότι η κατάρρευση έγινε κατά κορύφος. Δηλαδή έπεσε το κτίριο κάτω. Σαν τραπουλόχαρτο, κύριε καθηγητά. Σαν τραπουλόχαρτο. Ακριβώς. Ναι, προσέξτε. Η ειδοποιώς διαφορά που είναι εξαιρετικά σημαντική για μας είναι ότι ο τρόπος της κατάρρευσης ήταν κατά κορύφος κάτω. Mm-hmm. Κατά κορύφος. Συνήθως σε μακρινούς σεισμούς μονίμως λέμε ότι τα κτίρια έχουν μία λόγω του ντόμινο effect, ναι, και ιδιαίτερα τα γωνιακά είναι εξαιρετικά επικίνδυνα διότι υφίστανται οθήσεις από τα γειτονικά και επομένως πέφτουν πλαγίως. Αυτό δεν έπεσε πλαγίως, έπεσε κατακορύφως, έτσι. Άρα ο σεισμός ήταν κατακορύφος. Είχε δηλαδή μία έντονη συνιστόσα πάνω κάτω. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Βεβαίως, κύριε καθηγητά. Τι σημαίνει όμως αυτό πρακτικά για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Πρακτικά έχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Εξαιρετικά επιπτώσεις. Πρώτον, ναι, τα κτίρια όπως ήταν στην Τουρκία συνεθλίβησαν οι κάτω όροφοι. Αφού λοιπόν σπάσει ο κάτω όροφος, πέφτει όλο το κτίριο κάτω, περίπου όπως έγινε με τη Ρικομέξ, περίπου κάτι τέτοιο παρόμοιο. Κύριε καθηγητά, τώρα που το λέτε, η αλήθεια είναι ότι στο κτίριο που είδαμε να καταραίει, είδαμε ότι πρώτα, στην ουσία ο πρώτος όροφος είχε φτάσει στο έδαφος και αμέσως μετά είδαμε να καταραίει όλο το κτίριο. Είναι εξαιρετική εικόνα και θα το έχω να το δείχνω στους φοιτητές μου. Είναι έτσι ένα παράδειγμα της επίδρασης της κατακόρυφης συνιστών σας. Mm-hmm. Λοιπόν, και είναι σπάνια εικόνα να το έχουμε την ώρα του σεισμού. Λες και είναι σεισμική τράπεζα η περιοχή αυτή. Είναι εξαιρετικό αυτό το βίντεο. Λοιπόν, αντιστρόφως τώρα, σε εμάς τι έγινε. Και λόγω του τρόπου εκτόνωσης της σεισμικής ενέργειας, αλλά κυρίως λόγω του ότι οι κατασκευές μας είναι μικρού ύψους. Κύριε καθηγητά, συγχωρέστε μου τη διακοπή για λίγα δευτερόλεπτα. Απλώς να πω στους τηλεθεατές μας ότι αυτή τη στιγμή βλέπουν απεγκλωβισμό μιας γυναίκας στη Σμύρνη. Είναι το κτίριο το οποίο κατέρευσε η πολυκατοικία με τους πάνω από 40 εγκλωβισμένους. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή τα σωστικά συνεργεία, κυρίες και κύριοι, τα οποία έχουν καταφέρει να εντοπίσουν μέσα σε χαλάσματα, σε τσιμέντα, μία γυναίκα. Και από ό,τι μαθαίνουμε, την απεγκλώβησαν, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Είναι ο πρώτος απεγκλωβισμός, επαναλαμβάνω, αυτή την ώρα στη Σμύρνη, στην πολυκατοικία, όπου τα σωστικά συνεργεία ψάχνουν για πάνω από 40 εγκλωβισμένους. Συγχωρέστε μου τη διακοπή, κύριε καθηγητά. Όχι, πολύ καλά. Και ήθελα να προσθέσω σε τέτοιου είδους σεισμούς, δηλαδή της κίνησης, η κατάρρευση είναι ακαριαία. Το είδαμε και το βλέπουμε όλοι. Δεν προλαβαίνει ο κόσμος να αντιδράσει, όπως λέμε, πήγαινε εδώ, κάνει εκείνο, τίποτα. Κατευθείαν καταραίει. Μπαμ και κάτω. Mm-hmm. Αντιστρόφως, σε εμάς που είχαμε μικρά κτίρια, μικρά σπίτια, μικρού ύψους κλπ, τέτοια επίδραση δεν υπήρξε, πάλι για διάφορους λόγους που δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το εξηγήσω εδώ πέρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπήρχε κόπωση των υλικών στην περιοχή, στη φάση τη δική μας, διότι η κίνηση είναι μπαμ και έξω, δηλαδή δεν έχει ταλάντωση, η οποία οφείλεται σε οριζόντια κίνηση κυρίως. Ναι. Βέβαια δεν αποκλείω και την οριζόντια κίνηση, αλλά αυτή είναι αμιλητέα, είναι μικρή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επομένως, ένας επόμενος σεισμός δεν νομίζω ότι μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές και να προσθέσει ήδη στη λεγόμενη κόπωση των υλικών κλπ. Mm-hmm. Όμως δεν αποκλείει κανείς
ούτε την απόσταση που θα είναι ο νέος σεισμός, ούτε τι βάθος θα έχει, ούτε τι μέγεθος θα έχει. Έτσι, επομένως, τι καλό είναι αυτό που λένε όλοι οι συνάδελφοι, ότι ο κόσμος πρέπει να προσέχει πάρα πολύ τις επόμενες ημέρες, θα μπορούσα να πω. Άρα λοιπόν, κύριε καθηγητά, κρατάω ότι και εσείς συμβουλεύετε τον κόσμο να μην πλησιάζει σε κτίρια τα οποία, ναι, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν υποστεί ζημιές. Εν γέννη, είτε ζημιές είτε μη ζημιές. Ναι. Πρέπει να είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός και μακριά από τη θάλασσα. Εκείνο βέβαια όμως το οποίο εγώ πρέπει να επισημάνω είναι να προσέξουν πάρα πολύ το περιεχόμενο, να μην έχουν τυχόν πετρέλαια ή κάτι έφλεκτα υλικά τα οποία μπορεί να έχουν πέσει και να δημιουργήσουν κάποιο είδους πυρκαγιάς. Αναφέρεστε στα σπίτια, εννοείται, που έχουν υποστεί ζημιές. Όχι, είτε έχουν αντιστρόφως. Στα καινούργια σπίτια έχουμε παρατηρήσει ότι ενώ το κτίριο παραμένει μια χαρά, το περιεχόμενό του, δηλαδή όλα τα κινητά υλικά και είδη κλπ, παθαίνουν πολύ μεγάλες καταστροφές λόγω της έντονης επιτάχυνσης που αναπτύσσεται. Mm-hmm. Μάλιστα. Επομένως πρέπει να προσέχουν μήπως τις δευτερογενείς επιπτώσεις, όπως λέμε, μήπως έχουμε προβλήματα από αέρια, υγρά κλπ, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα, χημικά και τέτοια. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλό κουράγιο σε όλους.